κύριε, καλησπέρα. Φιλοξενούμενος απόψε στην εκπομπή είναι ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Δημήτρης Γεωργιάδης. Μαζί θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για τις επιπτώσεις στα δημοσιονομικά και στον τραπεζικό τομέα από την εξαγορά του καλούχαρτου φυλακίου του συνεργατισμού, καθώς και γενικότερα για την πορεία των δημοσιονομικών σε συνάρτηση με την επαναφορά μισθολογικών αυξήσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κύριε Γεωργιάδη, να σας καλωσορίσω στο στούντιο του Capital. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και όπως και για την ευκαιρία να μιλήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, είχα διαβάσει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξή σας την περασμένη Κυριακή στην εφημερίδα Πολίτης. Είσαστε αρκετά έντονος σε ό,τι αφορά το ύψος των χαριστικών αποζημίωσεων που θα δοθούν στο πλαίσιο του επικείμενου σχεδίου εθελούσιας εξόδου για τους εργαζόμενους των συνεργατισμών. Γιατί αυτές οι έντονες απόψεις, κύριε Γεωργιάδη? Το έντονες εναπόκειται σε εσάς να κρίνετε. Από την πρώτη ημέρα σύστασης του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ένα από τα πρώτα θέματα που συμπεριλάβαμε στην έκθεσή μας ήταν οι επίσης χαριστικές αποζημιώσεις που είχαν δοθεί στους αχθοφόρους κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης των λιμενικών υπηρεσιών. Και πάλι τότε το ποσό από μόνο του δεν ήταν καταστροφικό δημοσιονομικά, αλλά είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτό δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο. Το οποίο σήμερα θεωρείτε ότι το βρήκαμε μπροστά μας. Επαναλήφθηκε στη συνέχεια και με τις αποζημιώσεις των συνταξιδοτικών ταμείων, κυρίως των τραπεζών, που ήθελαν αυξημένες αποζημιώσεις από το κούρεμα που είχαν υποστεί κατά το 2013. Το βλέπουμε στο ΓΕΣΥ, το βλέπουμε τώρα και στην περίπτωση του συνεργατισμού. Οπότε, όταν τα προσθέτουμε όλα αυτά, τότε στο τέλος, ναι, δημιουργείς πρόβλημα. Η θέση αυτή εκπηγάζει από το γεγονός ότι στο τέλος της ημέρας καλείται ο φορολογούμενος πολίτης να επομισθεί αυτό το κόστος. Ακριβώς αυτό γίνεται και υπάρχουν και άλλες διαστάσεις. Είναι κάθε φορά που πρέπει να κάνω μια μεταρρύθμιση, θα πρέπει να παραχωρώ αποζημιώσεις ή οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα με μόνη δικαιολογία να προχωρήσει η μεταρρύθμιση ανεξάρτητα από την επίπτωση που θα έχει στη μεταρρύθμιση. Επιπρόσθετα, υπήρχε μια αύξηση στα φορολογικά έσοδα του κράτους, η οποία φαίνεται να μην δικαιολογείται από το ρυθμό αύξησης της οικονομίας. Οι οικονομολόγοι έχουν κάποιους πολλαπλασιαστές, λένε αυξήθηκε το ΑΕΠ σου 2%, άρα πρέπει να αυξηθούν 2% και τα έσοδα σου. Φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί περισσότερα. Μία πιθανότητα είναι ότι υπάρχει καλύτερη εισπρακτική ικανότητα από το κράτος. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια καλύτερη φορολογική συνείδηση από τον κόσμο. Όταν ο απλός φορολογούμενος βλέπει ότι δεν γίνεται καλή διαχείριση των εσόδων, τότε ενδεχομένως αυτή η θετική εξέλιξη να ανατραπεί. Είναι γι' αυτό που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν μηχανισμοί που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, όπου και αν εργάζονται. Υπάρχει ανεργιακό ταμείο, υπάρχει το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού. Οπότε διαρωτάται ο απλός πολίτης γιατί για μένα να ισχύει κάτι διαφορετικό από ό,τι ισχύει για τους άλλους. Ναι. Βεβαίως, ως ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, έχετε το αναφέρτο δικαίωμα να κάνετε αυτή την παρέμβασή σας, η οποία, τουλάχιστον για μένα, ηχεί πολύ καλά στα αυτιά μου. Από την άλλη όμως, κύριε Γεωργιάδη, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η πρακτική ήδη εφαρμόζεται από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή από τη δεκαετία του 60. Υπήρξαν οι προνομιούχοι εργαζόμενοι με όλα τα ακολούθα και οι μη προνομιούχοι που είναι αυτοί του ιδιωτικού τομέα. Θητεύσατε κι εσείς τον ιδιωτικό τομέα ως πετυχημένος δημοσιογράφος. Εμείς είμαστε στον ιδιωτικό τομέα και γνωρίζουμε τα προνόμια τα οποία έχουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε προνόμια. Όμως υπάρχει μια πρακτική, η οποία όμως δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις υπό την έννοια ότι οι λιμενεργάτες έτυχαν χαριστικών αποζημίωσεων σε εκείνο το ποσό το οποίο είχαν πάρει. Στον τραπεζικό τομέα, όλα τα σχέδια θελούσιας εξόδου, οι αποζημιώσεις, χαριστικές πάντα, και να πούμε στους τηλεθεατές, όταν μιλάμε για χαριστικές, σημαίνει αφορολόγητες, κυμαίνονται μεταξύ 150 και 200.000 ευρώ. Γιατί οι εργαζόμενοι στο συνεργατισμό να μην τύχουν της ίδιας μεταχείρισης? Να μην το περιορίσουμε στο δημόσιο τομέα. Αναφερθήκατε στους τραπεζικούς υπαλλήλους και στους αχθοφόρους, οι οποίοι είναι ιδιωτικός τομέας. Απλά είναι εκεί που υπάρχουν οργανωμένα σύνολα
τα οποία λόγω της θέσης τους έχουν κάποια εξουσία. Είτε δραστηριοποιούνται σε ένα τομέα ο οποίος είναι ζωτικός ευαισθητός για την οικονομία, για παράδειγμα οι αχθοφόροι μπορεί να κλείσουν το λιμάνι, ή είναι υπεράριθμοι, ή ελέγχουν το χρηματοπιστωτικό τομέα. Μα το έκλειναν κάθε λίγο και λιγά και οι αχθοφόροι έκλειναν τα λιμάνια. Παραχωρήθηκαν οι αποζημιώσεις που ήθελαν για να μην κλείσει το λιμάνι και σε λίγες εβδομάδες επανήλθαν με άλλες αξιώσεις. Δεν είναι παράλογο κάποιος να αξιώνει. Δηλαδή, όλοι κοιτάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον. Αυτό που αναμένουμε εμείς είναι από αυτούς που θα πάρουν τις αποφάσεις να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη και το φορολογούμενο. Αυτή είναι η ουσία. Τότε υπήρχε μια κακή πρακτική στο παρελθόν. Εντάξει, κάπου πρέπει να σταματήσει. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο ότι επειδή δόθηκε χαριστική αποζημίωση στον Δημήτρη, άρα πρέπει να δοθεί και στον Ανδρέα. Μπορεί λαθασμένα να δοθεί και στον Δημήτρη. Πρέπει κάπου να έχουμε την οριμότητα και να πούμε κάπου πρέπει να σταματήσουμε. Διότι αυτές οι αλόγιστες παραχωρήσεις είδαμε που μας έχουν οδηγήσει. Και πέραν της δημόσιας παρέμβασής σας, με τη συνέντευξη την περασμένη Κυριακή στην εφημερίδα Πολίτης, δεν θα στείλετε σχετικό σημείωμα στον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, ίσως καθήλυνα αρμόδιος υπουργούς? Έχουμε και δημοσιεύουμε και τις εκθέσεις μας. Εξουσίες είναι πάρα πολύ περιορισμένες ενός Δημοσιονομικού Συμβουλίου, αλλά έχουμε και κάθε φορά που εκδίδουμε εκθέσεις, έχουμε και μια κατηδίαν συνάντηση πάντα με τον Υπουργό Οικονομικών. Ανταλλάσσουμε τις απόψεις, εκφράζουμε τις ανησυχίες. Γιατί να αναμένετε την ετήσια εκθέση, και γιατί σε συνάρτηση με τη δημόσια παρέμβασή σας να υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου? Τουλάχιστον ας κινήσετε τα λιμνάζοντα νερά. Δεχτεί η κριτική, αν πρέπει να είμαστε πιο έντονοι, πιο συχνοί, το δέχομαι. Απλά κρίναμε ότι, διότι η έκθεση μας εκδόθηκε, έχει ένα μήνα περίπου, μπορεί και λιγότερο, άρα είναι στην επικαιρότητα, είναι στην αντίληψη των αρμοδίων. Αν θα έπρεπε να γίνει μια νέα συνάντηση, δεύτερη, τρίτη... Ας πάμε και στην αντίπερα όχθη. Αν είχαμε εδώ εργαζόμενους των συνεργατισμών, θα έθεταν το εξής επιχείρημα. Κύριε Γεωργιάδη και κύριε Χρήστου, γιατί εμείς να διοικηθούμε? Χάνουμε από τη μία, θα απολέσουμε την εργασία μας, ήταν μια εργοδότηση που παρήχει ασφάλεια. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι, και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μη κρατικοί υπάλληλοι έχουν ασφάλεια εργοδότησης. Και από την άλλη, θα απολέσω και έναν καλόν μηνιαίο μισθό. Δεν είμαι εγώ που ευθύνομαι για την κατάντια του συνεργατισμού που εχθές έβαλε λουκέτο. Γιατί να μην αποσημειωθώ? Πάντα κάνουμε σύγκριση των εαυτών μας με ένα χι στατικό σημείο. Και συνήθως ως άνθρωποι επιλέγουμε να κάνουμε τη σύγκριση με κάτι που μας συμφέρει εμάς. Γιατί να μην γίνει σύγκριση, όπως είπατε και πριν, με κάποιον του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα, που δεν είχε ποτέ αυτή την ασφάλεια, είχε πάντα χαμηλότερες απολαβές και ήταν συνηθισμένος, προσάρμοζε τη ζωή του με αυτά τα δεδομένα. Γιατί πάντα κάποιες συγκεκριμένες ομάδες να έχουν αυτά τα κεκτημένα και να λένε δικαίωμά μας, άρα πρέπει να μας το κατοχυρώσει ο φορολογούμενος? Επομένως, είχε απολύτω δίκαιο ο έφορος φορολογίας, κύριο Τσανγκάρη, όταν είχε ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο για κατάργηση τουλάχιστον των χαριστικών αποσημειώσεων, θεωρώντας ότι οι χαριστικές αποσημειώσεις επηρεάζουν και την τσέπη του φορολογούμενου πολίτη. Για κατάργηση ή για φορολόγηση τους, θυμάμαι. Για κατάργηση της χαριστικής αποσημείωσης. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος θα λαμβάνει αποσημειώσεις στο πλαίσιο σχεδίου εθελούσιας εξόδου, να είναι φορολογούμενη η αποζημίωσή του. Εντάξει. Και όχι χαριστική όπως είναι σήμερα. Εντάξει. Είναι πιο ειδικός ο κύριος Τσανγκάρης να εκφράσει θέμα, και όμως θα συμφωνούσα μαζί του ότι από τη στιγμή που η αποζημίωση δίνεται ως μέρος των μισθών σου που θα έπαιρνες, άρα των εισοδημάτων σου, τότε το βλέπω προσωπική εκτίμηση ότι θα έπρεπε να φορολογούνται αυτά τα ποσά. Έτσι, για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές, το νομοθέτημα έχει ετοιμαστεί. Ήταν έτοιμο να παραμευθεί στη Βουλή και τοποθετήθηκε στο ράφι του Τμήματος Φορολογίας. Είναι αυτό που λέμε. Υπάρχουν οργανωμένα σύνολα τα οποία αντιδρούν και μπορούν και περνούν τις θέσεις τους με σχετική ευκολία.
δυστυχώς, όπως είπα, αυτό πρέπει να βρεθεί επιτέλους η πολιτική βούληση που να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των φορολογούμενων και όχι πάντα συγκεκριμένων ομάδων. Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα άλλο σημαντικό σκέλος το οποίο έχετε αναπτύξει τις τελευταίες μέρες, ότι δηλαδή οι υψηλές τυχόν αποζημιώσεις που θα δοθούν στους εργαζόμενους που θα επιλέξουν το σχέδιο θελούσιας εξόδου στο συνεργατισμό θα επηρεάσουν ενδεχομένως και τα δημόσια ταμεία. Όντως. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια χι επίπτωση. Όπως είπα και προηγουμένως όμως, από μόνη της, θα πρέπει να δούμε τον τελικό αριθμό, δεν θα ανατρέψει τη δημοσιονομική εικόνα. Αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτό και στις γενικές αυξήσεις που επανέρχονται. Και στο τι έχει δοθεί προηγουμένως στους τομείς που αναφέραμε. Πάμε τώρα να κάνουμε τη μεγαλύτερη, πιο αναγκαία και πιο δημοσιονομικά επικίνδυνη μεταρρύθμιση που πάει να γίνει στην Κύπρο, το ΓΕΣΥ. Οπότε όλα αυτά βλέπουμε να συνδέονται μεταξύ τους. Ο ένας να επικαλείται τον άλλο. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Όλοι μας αρέσει να κάνουμε σύγκριση με αυτό που μας συμφέρει. Θυμάστε, βγήκαν και είχαν απαιτήσεις οι νοσηλευτές. Έτυχαν στήριξη από τους γιατρούς. Και όχι μόνο. Ναι, αλλά οι γιατροί σου λένε, αν πάρουν αυτοί, θα πάρουμε κι εμείς. Έτσι λειτουργούμε. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτε κακό. Οι συνδικαλιστές κάνουν τη δουλειά τους. Παρέχουν μια υπηρεσία στα μέλη τους, πληρώνονται για αυτή την υπηρεσία και πρέπει να διεκδικήσουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Σαν μια καλή επιχείρηση. Έτσι δουλεύουν. Να σας ευχαριστήσω διότι μου φρεσκάρατε τη μνήμη. Αν και δεν είμαστε στο χώρο της δημοσιογραφίας τότε, το 1979 έγινε η περίφημη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Αποφασίστηκε για γνωστούς λόγους, δεν θα τους επαναφέρουμε, ότι οι γυμναστές θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη μισθολογική κλίμακα μέχρι Α14, Α15, ακόμα και Α16. Μπορούν σήμερα να γίνουν και γυμνασιάρχες. Αυτό ωφέλησε τους πλήστους στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή, αν ο γυμναστής αναβαθμίσει τη μισθολογική του κλίμακα, με ευκολία, εγώ που έχω περάσει από ένα πανεπιστήμιο 4-5 χρόνια, έχω δοκτοράτο ή whatever, θα με συμφέρει και εμένα. Εκείνη η αξιολόγηση βεβαίως δημιούργησε τη μεγάλη σήμερα στρέβλωση του μισθολογίου στον κρατικό τομέα. Εντάξει. Δεν θέλω να επικεντρωθώ στους γυμναστές, διότι υποθέτω κάποιος. Παραδειγματικά, όντως έτσι. Να πω. Έτσι είχε γίνει. Κάποιος για να διοικά ένα γυμνάσιο δεν είναι απλά να είναι καλός καθηγητής. Πρέπει να έχει διοικητικές ικανότητες, να μπορεί να ελέγχει, να συντονίζει όλα αυτά τα πράγματα. Και μπορεί αυτές τις ικανότητες να τις έχει ένας γυμναστής. Σωστό. Δεν υπάρχει τίποτε αρνητικό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλοι ανεξαρτήτως παίρνουν μια σειρά και αργά ή γρήγορα θα γίνουν είτε βοηθοί, είτε διευθυντές, είτε επιθεωρητές που θα καταλήξουν. Αυτό που λέμε και όχι μόνο για τα συγκεκριμένα, αλλά και για τις απολαβές γενικά στο δημόσιο τομέα. Πρέπει επιτέλους να γίνει ένας μηχανισμός ο οποίος να λαμβάνει υπόψη του ουσιαστικούς παράγοντες. Όχι απλά έχω ένα δίπλωμα. Δεν έχει σημασία ο βαθμός που έχει το δίπλωμα, από ποιο πανεπιστήμιο το πήρες, πόση σχέση έχει με την εργασία που κάνεις, πόση είναι η πραγματική αποδοτικότητα που έχεις, οι πρωτοβουλίες που λαμβάνεις. Τα πάντα. Ακόμα μπορεί να έχεις δύο άτομα με ακριβώς τα ίδια προσόντα. Ο ένας να είναι λογιστής στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο που έχουμε 20 συναλλαγές το μήνα και ο άλλος να είναι λογιστής σε μια αποθήκη με ευαίσθητα υλικά, διαχειρίζεται εκατομμύρια. Στην ελεκτική υπηρεσία. Ακριβώς. Δεν μπορούν οι δύο να αμείβονται το ίδιο. Και αν έχει την αρχαιότητα ο ένας. Απλά ναι, επειδή προσελήφθηκε ο ένας ή πήρε την προαγωγή του. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Μου ανοίγεται την όρεξη να γύρω το θέμα της επαναξιολόγησης του τρόπου αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων σε ό,τι αφορά τις προαγωγές. Δηλαδή, θα πρέπει να αλλάξει η δομή προτεραιότητας ιεράρχησης. Και αν ναι, ποια κατά την άποψή σας πρέπει να είναι αυτή. Νομίζω δεν πρέπει να κορυδευόμαστε. Όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Όλοι γνωρίζουν δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Και οι συνδικαλιστές γνωρίζουν και το Υπουργείο γνωρίζει. Όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Δυστυχώς έχουμε πάντα άτομα σε θέσεις κλειδιά, οι οποίοι γνωρίζουν το πιο πιθανό ότι εάν μπει αυτό το ορθολογιστικό σύστημα αξιολόγησης, είναι οι πρώτοι που θα χάσουν τις προαγωγές και τα εμποδίζουν. Δυστυχώς αυτό γίνεται. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Δυστυχώς δεν βρέθηκε το σθένος να πει κάποιος όχι. Επομένως, η αρχαιότητα θα πρέπει να υποβαθμιστεί στα κριτήρια επιλογής για προαγωγή ενός υπαλλήλου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
και να υπάρξει ως αντικειμενικό κριτήριο, ως πιο σωστό και δίκαιο κριτήριο, η αποδοτικότητα, η ικανότητα. Η αποδοτικότητα, η ουσιαστική πείρα. Παίρνω το αρχαιότητα και το αλλάζω λίγο. Το ότι είναι δύο άτομα στο ίδιο Υπουργείο, στην ίδια υπηρεσία, και ο ένας κάθεται και δεν κάνει τίποτα, και ο άλλος δουλεύει από το πρωί ως τη νύχτα και μαθαίνει, δεν μπορεί απλά επειδή έχουν το ίδιο χρόνο αρχαιότητας να λαμβάνεται υπόψη. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στη δημόσια υπηρεσία. Βλέπεις άτομα τα οποία πάνε γραφείο και δουλεύουν, ενώ ο άλλος δεν δουλεύει αλλά κάνει ακόμα ένα μάστερ στο χρόνο του γραφείου και θα πάρει την προαγωγή αυτός που κάνει το μάστερ, επειδή αυτό μετρά στην αξιολόγηση. Έχετε έτσι παραδείγματα ενώπιον σας? Κοιτάξτε, τα ακούμε όλοι από φίλους που δουλεύουν στην δημόσια υπηρεσία. Όλοι τα γνωρίζουν. Εντάξει, ούτε θέλω να μηδενίσω την αξία των διπλωμάτων, αλλά στο τέλος φτάσαμε στο σημείο όλοι να τρέχουν να κάνουν διπλώματα, να σπαταλούμε δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες εκατομμύρια ως οικονομία, να διδάσκονται πράγματα τα οποία ίσως να μην τα χρειαστούν, απλά με την ελπίδα ότι θα πάρω κι εγώ κάποτε μια προαγωγή. Έχει κόστος αυτό το πράγμα και στην οικονομία και στον τρόπο που ο πολίτης βλέπει το δημόσιο. Χρειάζεται βούληση από όλους. Επιτέλους πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία από τον τέως υφυπουργό παρά τον πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Πετρίδη, σημερινό υπουργό εσωτερικό, με εκείνα τα γνωστά νομοθετήματα περί μεταρρυθμισιών, και ένα τέτοιο νομοθέτημα αφορά βεβαίως τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Ποιος ευθύνεται που παραμένει στο ψυγείο αυτό το νομοθέτημα για μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση? Θα έλεγαν περισσότερο ρόλο στο μέσο ενημέρωσης να βρουν τους ενόχους. Υποθέτω είναι τα οργανωμένα σύνολα που έχουν προσβάσει στα κόμματα και μπλοκάρουν όλες τις διαδικασίες. Μα εγώ δεν έχω ανάγκη στο λιότοπο. Οι ευθύνες της Βουλής είναι τεράστιες. Δυστυχώς θέτει φραγμούς μερικές φορές για μικροκομματικές σκοπιμότητες σε θέματα μείζων σημασία για το δημόσιο συμφέρον. Και πάντα, διότι δεν υπάρχει κάτι το τέλειο, πολλά πράγματα είναι θέμα υποκειμενικά, άρα πάντα θα μπορείς να βρίσκεις ένα λάθος ή μια αδυναμία ή ένα άλλο επιχείρημα για τη μεταρρύθμιση που σου φέρνει ο άλλος. Οπότε σκοτώνεις την προσπάθεια μεταρρύθμισης, επειδή από το 1 δεν μπορείς να πας στο 10 και σκοτώνεις από το 1 να πας στο 9. Απλά επειδή βρίσκουν αυτά τα μικροτεχνικά επιχειρήματα. Εντάξει, επαναλαμβάνω, όλα αυτά έχουν κόστος. Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων τύπου που παραχωρείται ετησίως παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, έχετε ειδική και έντονη αναφορά σε ό,τι αφορά το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο απορρέει και μέσα από την δανειακή σύμβαση στο πλαίσιο του οικονομικού προγράμματος. Μα με να το λέμε μόνο, κύριε Γεωργιάδη, και πετυχαίνουμε και πράγματα. Εντάξει, δυστυχώς ή ευτυχώς, οι όροι εντολής και εξουσίες που έχουμε είναι χι κατεγραμμένες στον νόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Ασκούμε πίεση, ανασκήσουν και τα μέσα ενημέρωσης. Όπως είπατε και εσείς, υπήρχε και βούληση από συγκεκριμένους υπουργούς για να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις. Είναι θέμα να το πολεμήσουμε με επιχειρήματα, με την ελπίδα. Το να πούμε δεν έχουμε εξουσία, άρα παραδίδομαι, νομίζω είναι ότι χειρότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με έναν πολύ επίκαιρο και πολύ συζητημένο θέμα, που είναι η επαναφορά διεκδικήσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και οι επιπτώσεις στα κρατικά ταμεία. Θα βάλουμε μια ανωτερία, κύριε Γεωργιάδη, και θα επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο στο στούντιο μαζί με τον πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, τον κύριο Γεωργιάδη. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί στο στούντιο του Capital με τον πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είχαμε πει πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι θα αναφερθούμε σε αυτές τις επίμαχες πλέον διεκδικήσεις ή η επαναφορά των διεκδικήσεων από το συνδικαλιστικό κίνημα.
η αύξηση απολαβών, επιστροφή επί επιδομάτων, μείωση των μόνιμων αποκοπών. Λοιπόν, την άποψή σας. Η θέση του Συμβουλίου καταγράφεται, αν δεν κάνω λάθος, σε όλες τις εκθέσεις που εκδώσαμε. Είναι δύο φορές το χρόνο, καλοκαίρι, άνοιξη και φθινόπωρο. Και πιστεύω δεν θα διαφωνούν και πολλοί επί της ουσίας. Αυτό που είπαμε εμείς είναι να δημιουργηθεί ένας ορθολογιστικός και διαφανής μηχανισμός καθορισμού των απολαβών που θα λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες. Αναφερθήκαμε πριν στις ευθύνες της κάθε θέσης. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τα ίδια προσόντα, τη ίδια υπηρεσία, αλλά να έχει πολύ περισσότερες ευθύνες, όχι. Τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε να λειτουργεί η εφημερίδα Πολίτης, ήταν μια περίοδος που άνοιξα θέσεις για καθηγητές πληροφορικής στα γυμνάσια. Όλα τα άτομα που είχαν δραστηριοποιούντας στον τομέα της πληροφορικής σε εταιρείες, έφυγαν και έγιναν καθηγητές. Μάλιστα. Δημόσιοι υπάλληλοι, ασφάλεια εργοδότησης, σίγουρες απολαβές. Και πολύ ψηλότερες απολαβές. Μάλιστα. Εντάξει. Δέχομαι ότι κάποιοι θα πούν το επιχείρημα, ας έδινε και ο ιδιωτικός τομέας ψηλότερες απολαβές για να τους κρατήσει. Εντάξει. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις πραγματικότητες και τα δεδομένα της οικονομίας. Το πιο πιθανό είναι να μην μπορούσε ο ιδιωτικός τομέας να δώσει αυτές τις απολαύσεις. Οπότε μεταφέρεις πόρους από τομείς της οικονομίας σε άλλο τομέα και το αντίστροφο, για να μην είμαστε μόνο άδικοι με το δημόσιο τομέα. Βλέπουμε συνεχώς να φεύγουν γιατροί από τον δημόσιο τομέα να πηγαίνουν στο ιδιωτικό. Ενδεχομένως, εκεί να πρέπει να γίνει το αντίστροφο. Δεν είμαι ειδικός, τα λέω παραδείγματα. Γι' αυτά επιμένουμε πρέπει να γίνουν μελέτες. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διπλώματα. Ακόμα και το τι πανεπιστήμιο έχει τελειώσει κάποιος, τι βαθμό έχει πάρει. Επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ευρωζώνη να γίνει ενοποίηση της αγοράς και πιο εύκολο εργαζόμενος να κινείται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Άρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τι ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Βλέπουμε νοσηλευτικό προσωπικό να φεύγει από τις χώρες των Βαλκανίων, να πηγαίνει στη Βόρεια Ευρώπη, ακόμη και εκτός Ευρωζώνης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, άρα να υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Όλα αυτά πρέπει να αρχίσουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Δυστυχώς το σύστημα που έχουμε σήμερα δεν λαμβάνει αυτούς τους ουσιαστικούς παράγοντες. Έχει κάποια κριτήρια τα οποία είναι απόλυτα και κατανοητά, αλλά στο τέλος του κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Δηλαδή, απλά το να έχω ένα δίπλωμα, το να έχω κάνει χι χρόνια στην τάδε θέση, από μόνα τους δεν είναι αρκετά. Δημιουργούν λαθασμένα κίνητρα ακόμα και μεταξύ των ιδίων των δημόσιων υπαλλήλων. Θα πρέπει να πούμε ότι στην Κύπρο, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε το πιο υψηλό δείχτη απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες, που το όνειρο εκεί των νέων δεν είναι να γίνουν δημόσιοι υπαλλήλοι, αλλά να πετύχουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν λέμε να υποαμείβεις κάποιος στο δημόσιο τομέα. Κανείς δεν το λέει αυτό. Ακριβώς. Αλλά μεταξύ του να υποαμείβω και να έχω ένα τεράστιο χάσμα μισθοδοσίας, ναι, υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων σε πάρα πολλές θέσεις, είναι πολύ διαφορετικό. Οπότε η σύγκληση μπορεί να γίνει κάπου στη μέση. Γι' αυτό λέμε, είχε γίνει μια μελέτη, αν δεν κάνω λάθος, από ομάδα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που έδειχνε ανάλογα με τις θέσεις και το χάσμα των απολαβών που ίσχυε μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Και εντάξει, έχει πάρα πολλά χρόνια που έγινε. Το πιο πιθανό να έχει διευρυνθεί ακόμη περισσότερο αυτό το χάσμα. Οπότε είπαμε εμείς ότι πριν να προχωρήσουμε σε νέες αυξήσεις, κάντε ξανά αυτές τις μελέτες, καθορίστε καινούργια κριτήρια και προχωρήστε. Αυτές οι γενικές αυξήσεις, είτε μιλούμε για επαναφορά, περικοπών ή οτιδήποτε, δεν θα βοηθήσουν. Και με όλα τα αυτά, κύριε Γεωργιάδη, ενώ στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάρχουν οι προνομιούχοι εργαζόμενοι, βασικά όλοι είναι σε σύγκριση πάντα με τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα απόλυτα μαζί σας ότι δεν πρέπει να επιδιώξουμε μείωση των απολαβών στο δημόσιο τομέα. Θα πρέπει ο ιδιωτικός τομέας σταδιακά σιγά σιγά να φτάσει τη μισθοδοσία του δημόσιου τομέα. Χρειάζονται χρόνια, χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας κτλ. Ωστόσο, οι στρεβλώσεις στα εισαγωγικά
από τη μείωση των απολαβών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εξαιτίας της κρίσης του 2013 άρχισαν να διορθώνονται πάλι στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή πάλι οι προνομιούχοι τη χάνουν ευνοϊκή, θα έλεγα, μεταχείρισης και διαχείρισης από την πολιτεία. Συγγνώμη και αναφέρομαι στην πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ συνδικαλιστικού κινήματος και κράτους και Υπουργείου Οικονομικών για σταδιακή μείωση των αποκοπών. Εντάξει. Αναφέρατε τη λέξη διόρθωση. Διόρθωση διότι θεωρείται ότι το δεδομένο ήταν αυτό που ίσχυε το 2011-2012. Μάλιστα. Άρα επιλέξτε ένα σημείο αναφοράς το οποίο επιλέγουν πάρα πολλοί για να πούν διόρθωση, επαναφορά. Γιατί αυτό το σημείο αναφοράς να μην είναι πριν 20 χρόνια, γιατί αυτό το σημείο αναφοράς να μην είναι το εγώ πριν 20, πριν 5 χρόνια, αλλά ο Κώστας. Πόσο θα ήθελα αυτά τα ερωτήματα να απαντηθούν από την πολιτεία. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι αυτό που είπα και στο πρώτο μέρος της ομιλίας μας. Ναι. Όλοι επιλέγουμε το κριτήριο αναφοράς που μας βολεύει. Θα βρούμε κάποιον ο οποίος αμείβεται περισσότερα από εμάς, θα πούμε τι είχαμε πέρσι, αλλά αγνοούμε τι είχαμε πριν 5 χρόνια. Γι' αυτό λέμε ορθολογιστικό σύστημα αξιολόγησης, ουσιαστικά κριτήρια. Όλοι γνωρίζουν. Κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου σε σχέση με την σταθερότητα των δημοσιονομικών. Αντιλαμβάνομαι ότι και μελετώντας τις αιτήσεις σας εκθέσεις, έχετε έντονες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την αύξηση του εργατικού κόστους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπάρχει αυτή η ανησυχία. Όμως, να πούμε και την άλλη πλευρά, υπάρχει δέσμευση και συμφωνία της κυβέρνησης με το συνδικαλιστικό κίνημα. Απόλυτα σεβαστή. Ότι το ρυθμός αύξησης του κρατικού μισθολογίου δεν πρέπει να ξεπερνά το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιους κανονισμούς οι οποίοι αφορούν, περιορίζουν το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι δαπάνες. Αλλά αυτά είναι γενικά κριτήρια, τα οποία σου διασφαλίζουν ένα συνολικό κόστος. Έχουμε όμως άλλα προβλήματα. Κάποιοι τομείς μπορεί να υπεραμείβονται, κάποιοι να υποαμείβονται. Αυτά τα συστήματα των γενικών παραχωρήσεων δεν πρόκειται να διορθώσουν αυτά τα προβλήματα. Προχωρούμε τώρα στο ΓΕΣΥ. Λέμε κάποιοι, τυχαία το λέω, μπορεί να έχω λάθος, δεν είμαι ειδικός, απλά το φέρνω σαν παράδειγμα, ότι πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερα λεφτά στους γιατρούς. Εάν θα πάρουν αύξηση όλο το προσωπικό των νοσηλευτηρίων, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, δεν θα μπορέσεις να δώσεις περισσότερη αύξηση, διότι θα φτάσεις στο μέγιστο όριο σου. Θα καταστήσεις τα υποτίθεται αυτονομημένα νοσηλευτήρια πιθανόν μη βιώσιμα. Γιατί ζητάμε για μια χρονική περίοδο ο κρατικός προϋπολογισμός να καλύπτει τα ελλείμματα των αυτονομημένων νοσηλευτηρίων? Ο λόγος είναι απλός. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι θα έχουν ελλείμματα, άρα δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστικά όσο στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, τι πρέπει και να κάνουμε. Και ερχόμαστε, δίνουμε αυξήσεις. Τι προληπτική πολιτική πρέπει να κάνουμε επί του θέματος? Πρώτα έπρεπε να γίνουν οι μελέτες. Τι πραγματικά στοιχίζει ένα νοσηλευτήριο. Να γίνει σύγκριση των απολαβών. Μιλάμε για όλο το προσωπικό, και το διοικητικό προσωπικό και το τεχνικό προσωπικό και οι νοσηλευτές και οι γιατροί. Να δούμε που υπάρχουν τα χάσματα και σταδιακά να αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις ισορροπίες. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, για να μην, να ας πούμε ότι οι γιατροί υπεραμείβονται στο δημόσιο τομέα, να μην τα ρίχνουμε όλα στους νοσηλευτές και στους άλλους. Θα μπορούσαμε να συγκλίνουν οι απολαβές των δύο με το να παραχωρώ τη μισή αύξηση για 10 χρόνια από ό,τι θα δίνω στο υπόλοιπο προσωπικό, για να υπάρχει αυτή η σύγκληση. Το κάνεις προγραμματισμένα, ούτως ώστε να μην αναγκάζεσαι να μειώνεις μισθούς. Διότι το χειρότερο για ένα υπάλληλο είναι να δει το μισθό του να μειώνεται. Σίγουρα. Και όχι να αυξάνεται με κάπως μικρότερο ρυθμό. Δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό. Δίνουμε αυτές τις γενικές αυξήσεις και όταν έρθει η ώρα της κρίσης θα αναγκαστούμε να λάβουμε δραστικά μέτρα. Όπως είχαμε λάβει το 2012 και 2013. Όντως εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους η μη σωστή διαχείριση του ΓΕΣΥ, κύριε
Γεωργία, σε ό,τι αφορά πάντα τα δημοσιονομικά. Θα σας πω κάτι. Είχα συζήτηση με εκπρόσωπους της Τρόικα και έγραφε μέσα το αρχικό νομοσχέδιο ότι τον πρώτο χρόνο θα καλύψει το 1000% του ελλείμματος ο κρατικός προϋπολογισμός, τον δεύτερο χρόνο 1000%, τον τρίτο χρόνο και σε πάροδο τριών, δεν θυμάμαι τώρα, 5 χρόνων, θα σταματήσει η κάλυψη από το δημόσιο τομέα. Άρα τι ανησυχείς εσύ, αφού είναι περιορισμένος και ο χρόνος και το μέγεθος της κάλυψης? Η απάντηση είναι απλή. Υπάρχει πολιτικός, όχι στην Κύπρο, στον κόσμο που θα κλείσει ένα νοσηλευτήριο? Όχι, ασφαλώς. Βεβαίως όχι. Ό,τι και να γράφει αυτή η νομοθεσία μέσα, όταν έρθει αυτή η ώρα, θα βρουν τρόπους οι πολιτικοί, και σωστά λέω εγώ, μπορεί δημοσιονομικά λαθασμένα, να σώσουν αυτό το νοσηλευτήριο. Και δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος από το να ρίξεις λεφτά μέσα. Αυτό που πρέπει να γράφεται μέσα στο νόμο, οι μηχανισμοί που θα είναι μέσα θα πρέπει να είναι τέτοιοι, ούτως ώστε να μην μπορεί να δημιουργά ελλείμματα αυτό το νοσηλευτήριο. Όχι να του επιτρέπεις να πραγματοποιεί αυτά τα ελλείμματα και να θέσεις το χ χρόνο και να λες, ούψ, έχω ένα δάνειο τώρα 50 εκατομμύρια, το μισό καλύφθηκε, το μισό δεν καλύφθηκε, με άφησες να δανείζομαι, ποιος θα το πληρώσει? Σωστό. Για σας, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που ελοχεύουν για τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών, πέραν από τους κινδύνους που παραμονεύουν σε ένα ενδεχόμενο μη σωστής διαχείρισης του ΓΕΣΥ, που είναι και η μεγαλύτερη επένδυση από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας? Έχουμε το χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος βλέπουμε τα προβλήματά του, την ανάγκη παρέμβασης από το κράτος, έκδοσης ομολόγων, που εντάξει, ακόμα δεν είμαστε σίγουροι πώς θα εξελιχθεί. Έχει μεγάλη σημασία η κακή τράπεζα, η λεγόμενη, που θα μείνει με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπως φαίνεται τώρα στα χέρια του φορολογούμενου, πώς θα τύχει διαχείρισης. Αυτό που επισημάναμε στην έκθεση μας είναι ότι η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου έχει να κάνει με το πόσο εύκολα μπορεί να την χειριστεί ο ιδιοκτήτης της. Η αξία ενός συμβολαίου το ίδιο. Και το πώς χειρίζομαι την περιουσία μου έχει να κάνει όχι μόνο με τους περιορισμούς που έχω, αλλά και με το σύστημα δικαιοσύνης. Κύριε, ο Α έχει παραβεί τον όρο κάποιας σύμβασης, πόσο εύκολα εγώ μπορεί να επιβάλλω αυτόν τον όρο μέσω της δικαστικής οδού? Δυστυχώς, ούτε σε θέμα κατοχύρωσης δικαιωμάτων, ούτε σε θέματα απονομής δικαιοσύνης, βρισκόμαστε πολύ ψηλά. Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από τη μέση κάποιες αορίστες έννοιες. Λέγαμε ότι ας πληρώσουν οι τραπεζίτες, ας πληρώσουν οι μετόχοι. Κάτοχοι αξιογράφων. Μάλιστα. Τώρα στην περίπτωση του κακού χαρτοφυλακίου του συνεργατισμού, η επιλογή είναι να πληρώσει ο φορολογούμενος, ο καταθέτης, δηλαδή ο φορολογούμενος, ο μέτοχος, δηλαδή ο φορολογούμενος, ή ο δανειζόμενος. Άρα είναι ξεκάθαρο πλέον το δίλημα. Ή ο φορολογούμενος ή ο δανειζόμενος. Εάν μεταρρυθμίσουμε το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, τις νομοθεσίες να τις εξυγχρονίσουμε, ώστε όλες αυτές οι διαδικασίες, ακόμη και τις εκποίησεις περιουσιών, να γίνουν αποτελεσματικά, τότε θα έχουν μεγαλύτερη αξία αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και ο φορολογούμενος και ο δανειζόμενος θα έχουν μικρότερη ζημιά να μοιραστούν. Ποιο είναι το πιο δίκαιο νομοθέτημα σε ό,τι αφορά την διαδικασία εκποίησεων? Γνωρίζετε πολύ καλά και ως οικονομολόγος ότι ένα ενδεχόμενο μαζικών εκποίησεων θα είναι καταστροφικό για την οικονομία. Ποια είναι η χρυσή τομή, ποια είναι η χρυσή λύση? Τη χρυσή τομή θα την βρουν τα άτομα που θα διορίσεις να διοικούν αυτό τον οργανισμό. Μιλούμε πάντα για το σύσταση φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Αυτοί οι επαγγελματίες που όλοι θεωρούμε ότι ελπίζουμε ότι θα διοριστούν τα ικανά άτομα. Και όχι κομματικοί. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας, το είπατε. Εντάξει, μπορεί να είναι και τεχνιοκρατικά ικανός και να είναι και κομματικός. Φυσικά είναι καλύτερα να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός, διότι είναι ξεκάθαρο το μυαλό του και η προτεραιότητά του. Κανένας
επαγγελματίας η τράπεζα δεν θα βγει από την πρώτη μέρα και να βγάλει 3.000 ακίνητα στη δημοπρασία. Θα βγάλουν 50, θα βγάλουν 100, θα δοκιμάσουν την αγορά, θα δουν αν υπάρχει συζήτηση. Τον επόμενο μήνα θα βγάλουν 200. Θα πρέπει 300. Να θεσπιστούν κριτήρια για τις ευάλωτες τουλάχιστον ομάδες. Προστασία. Κριτήρια προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες. Βεβαίως, το κριτήριο προστασίας, η κοινωνική πολιτική όμως, θα ασκηθεί από το κράτος. Δεν θα ασκηθεί από αυτό το μηχανισμό ή από την τράπεζα. Εάν καθορίσουμε καθολικές προστασίες για όλους με τη δικαιολογία ότι ο Χ που μένει στο χωριό έτυχε να καταστραφεί το περιβόλι του, είχε ένα δάνειο και δεν μπορεί να το πληρώσει, τότε θα προστατέψουμε όλους ανεξαιρέτως, ακόμα και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και τους κακούς. Δηλαδή συνεπάγεται κρατική κοινωνική παρέμβαση. Ξεχωριστεί από αυτό το μηχανισμό. Από το φορέα, σίγουρα. Από το φορέα. Ο φορέας πρέπει να κάνει τη δουλειά του, να έχει ξεκάθαρο όρο εντολής, να μεγιστοποιήσει αυτό που θα εισπράξει προς όφελος του φορολογούμενου και ο φορολογούμενος από αυτά τα λεφτά μπορεί κάλλιστα να βάλει σε ένα ταμείο και να πει ότι αυτοί που αδικήθηκαν ή που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση χωρίς να είναι υπαιτιότητάς τους ή για οποιοδήποτε λόγο, ναι, αυτούς θα τους στηρίξω με ένα α, β, γ σχεδιασμό. Κύριε Γεωργιάδη, γιατί σας ανησυχεί η οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στον τραπεζικό τομέα σε σχέση με τα δημοσιονομικά? Πώς βλέπετε αυτή, το πάντρεμα, αυτή τη συνάρτηση? Πρώτα απ' όλα εμείς έχουμε δεχτεί άμεσες επιπτώσεις και το 2013 και πιο πρόσφατα και βλέπουμε πώς υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Πώς χρειάζεται το κράτος να παρεμβαίνει για να σώσει το χρηματοπιστωτικό τομέα, να διορθώνει ακόμα και τα λάθη του ίδιου του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εννοείται κρατική ενίσχυση της λαϊκής, κρατική ενίσχυση του συνεργατισμού. Άρα υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια ολόκληρη η Ευρώπη να προσανατολίζεται, να βρίσκει τρόπους, να προσπαθεί να βρίσκει τρόπους πώς να διαχωρίσει τα δύο. Διότι οι κίνδυνοι είναι εκεί. Υπάρχει και το σχέδιο προστασίας καταθέσεων. Μέσα. Άρα ενδιαφέρει το φορολογούμενο. Μέχρι 100.000. Ναι, ενδιαφέρει το φορολογούμενο και έχει λόγο για το τι γίνεται στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ουσιαστικά ο φορολογούμενος εγκυάται τους πελάτες των τραπεζών. Δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη επιχείρηση αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Παραπονιούνται τα στελέχη των τραπεζών για την εποπτεία, για τους αυστηρούς ορούς, αλλά από την άλλη ο φορολογούμενος τους εγκυάται τους πελάτες τους. Θέλουν να χαλαρώσει η εποπτεία, να σταματήσουν και οι εγγυήσεις. Διότι υπάρχουν μελέτες από καθηγητές που αυτές οι εγγυήσεις δεν προστατεύουν το φορολογούμενο τον καταθέτη. Στο τέλος της ημέρας βλέπουμε τι γίνεται. Μάλιστα. Ο φορολογούμενος έρχεται και πληρώνει από άλλη τσέπη το ίδιο ποσό. Απλά ενθαρρύνουν την κακοή διαχείριση της τράπεζας. Αυτή είναι η φιλοσοφική ερώτηση. Μάλιστα. Για το μέλλον, όχι για τώρα. Επειδή εξαντλείται αντισόπιτα ο τηλεοπτικός χρόνος και το γνωρίζετε εξίσου καλά, μας έχουν μείνει πολύ λίγα λεπτά. Μια και είμαστε στον τραπεζικό τομέα, θα ήθελα και την άποψή σας σε ό,τι αφορά συγκεκριμένο αίτημα εγχώριου τραπεζικού ιδρύματος, ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η πάγια τακτική, η πάγια πρακτική σε ό,τι αφορά την παραχώρηση αυτόματων αυξήσεων. Και ενώ άτα ετήσιες προς αυξήσεις. Εντάξει, δεν είναι ρόλος Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Αυτό θα επηρεάσει και τον δημόσιο τομέα. Εντάξει, γι' αυτό το υποβάλλω το ερώτημα. Εντάξει, έχετε δίκιο ότι και από τις συζητήσεις, ιδιωτικές συζητήσεις που έχουμε ακόμα και με στελέχη τραπεζών και με τις κυβέρνησεις, συνήθως ο ένας επικαλείται τον άλλο. Mm-hmm. Μιλάς με άτομα του δημοσίου και σου λένε: Α, μα οι τραπεζικοί υπάλληλοι είναι αυτοί που προκάλεσαν την κρίση και παίρνουν τις αυξήσεις τους, δεν είχαν τις περικοπές. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Ο καθένας πρέπει να κοιτάζει το σπίτι του. Επομένως, ποια είναι η άποψή σας επί του συγκεκριμένου? Θα το δούμε μπροστά μας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υποθέτω αυτό που καταθέσαμε για το δημόσιο τομέα θα πρέπει να ισχύσει για όλους. Ορθολογιστικά κριτήρια, τι αξίζει, τι παράγει ο καθένας και ότι αυτές οι ισοπεδωτικές γενικές αυξήσεις στο τέλος της ημέρας δεν βοηθούν κανένα. Ακόμα και μέσα στην τράπεζα. Έχεις 30 διαφορετικές ειδικότητες. Ξαφνικά έρχεται μια εταιρεία πληροφορικής στην Κύπρο και θα πρέπει να απορροφήσει προσωπικό. Εάν δεν μπορέσει η τράπεζα να αυξήσει τις απολαβές στον τομέα της πληροφορικής,
διότι όλα είναι ισοπεδωτικά με συμβάσεις κλπ. Κλπ. Τότε όλοι θα φύγουν και θα δεχτούν πλήγμα οι τράπεζες. Οπότε δεν μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα. Επομένω, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτικών. Το μηχανισμό, ας το συμφωνήσουν οι συνδικαλιστές με τις εργοδοτικές οργανώσεις, αλλά να καθορίσουν σωστά κριτήρια. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, και θα ήθελα να είναι και σύντομη η απάντηση. Επειδή είστε κι εσείς ένας ανεξάρτητος θεσμός, έχουμε δείγματα δυστυχώς σύγκρουσης της πολιτείας με ανεξάρτητους θεσμούς. Ποια είναι η νουθεσία την οποία θα ήθελατε να καταθέσετε? Ανεξάρτητος θεσμός σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να εκφράζει την άποψη ελεύθερα και να μπορεί να ενημερώνει το φορολογούμενο, το γενικά τον πολίτη. Υπάρχει όμως ένα θέμα ότι ο κόσμος δεν έχει εκτίμηση, δεν θεωρεί αξιόπιστο το όλο πολιτικό μας σύστημα. Οπότε, και όχι αδίκως. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Οπότε όταν υπάρχουν οι δημόσιες παρεμβάσεις από ανεξάρτητους θεσμούς, πρέπει να είναι καθαρά τεχνοκρατικές. Όροι εντολής μας, περιορισμένες, και η κριτική είναι στους δημοσιογράφους, στα κόμματα, στον απλό πολίτη. Δεν είναι δουλειά μας εμάς να κάνουμε κριτική. Θα μας ακούσετε εμάς τεχνοκρατικά να διαφωνούμε, παραδείγματος χάρη με τις παραχωρήσεις αυξήσεως στο δημόσιο, τις ανησυχίες μας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το εξηγούμε τεχνοκρατικά, επιστημονικά. Χωρίς οποιαδήποτε σκοπιμότητα, ναι. Είτε κομματική. Δεν θα βγούμε όμως και να κάνουμε προσωπική επίθεση ή σε ένα τραπεζικό στέλεχος ή σε ένα υπουργό ή σε ένα συνδικαλιστή. Συμπερασματικά, σεβασμός στη φωνή των ανεξάρτητων θεσμών. Τεχνοκρατικές τοποθετήσεις και η κριτική και οι παρεμβάσεις είναι θέμα άλλο. Δεν είναι θέμα το θεσμό. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσω. Εκτιμώ και πιστεύω ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω. Κάτι το οποίο ενδεχομένως να ικανοποιήσει και τους τηλεθεατές. Εύχομαι τα καλύτερα για την πορεία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και η παρέμβασή σας πιστεύω ότι θα είναι καταλυτική σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Απλά είναι ένας καινούριος θεσμός σχεδόν για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει το πού θα καταλήξουν οι εξουσίες μας, οι όροι εντολής μας, το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Οπότε η ανταπόκριση του κοινού και η κριτική καλοδεχούμε. Το ξέρετε ότι είστε η ασπίδα της σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών. Είστε ένας βασικός κρίκος. Ελπίζουμε να το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πραγματικά που μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα σας.